Καλημέρα σας. Θα μπορούσατε να μας πείτε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται στη σεζόν αυτή, full σεζόν, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία? Κοιτάξτε, όλη αυτή την περίοδο, ακόμα και την περίοδο της πανδημίας, οι εργαζόμενοι, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, πραγματοποιούσαν μέσω του σωματείου τους κινητοποιήσεις και μάλιστα μαζικές, διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες συνθήκες εργασίας οι οποίοι αντιμετώπιζαν σε όλες σχεδόν τις μονάδες, κυρίως τις εποχικές και κυρίως εκεί που δεν υπήρχαν οργανωμένα σωματεία. Ο κανόνας σε όλες αυτές τις μονάδες ήταν να δουλεύουν 7 μέρες σερί την εβδομάδα, πάνω από 10 ώρες την ημέρα και χωρίς να τηρείται η κλαδική συλλογική σύμβαση παρά το ότι ήταν υποχρεωτικής ισχύς. Εσείς λέτε ότι αυτό γίνεται στην πλειοψηφία των μονάδων στην Αττική, στην Ελλάδα, το καλοκαίρι. Δώστε μας λίγο να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Σε όλη την Ελλάδα και το λέω και με την ιδιότητα του μέλους της Διοίκησης Ομοσπονδίας Επιστημονικού Τουρισμού, την πανελλαδική οργάνωση, σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί η σύμβαση Ελλάδα, που έχουν υπογράψει, κύριε Στεφανάκη, να λέει. Και στον επιστημονικό. Ναι. Μπορεί να έχουν υπογράψει μια σύμβαση η οποία μιλάει για 8ωρο. Μιλάει για συγκεκριμένο δηλαδή ωράριο και να μιλάει για 5 ημέρες εργασίας ή για 6 ημέρες εργασίας. Ωστόσο, ναι. Αυτό είναι που φαίνεται. Η ουσία είναι αυτό που μας περιγράφεται, η πραγματικότητα είναι αυτό που μας περιγράφεται. Η πραγματικότητα είναι αυτή και δεν ήταν κρυφή. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν είχε αποκαλυφθεί. Οι εργαζόμενοι εδώ και χρόνια το έχουν καταγγείλει και μάλιστα γι' αυτό το λόγο πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις. Την περίοδο μάλιστα που ο τουρισμός πριν την πανδημία έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, κάποιοι κατηγορούσαν κιόλας τους εργαζόμενους, διότι με τις κινητοποιήσεις τους έκαναν κακό υποτίθεται στο τουριστικό προϊόν. Όμως η παραγωγικότητα ή αν το θέλετε τα μεγάλα ρεκόρ, τα μεγάλα νούμερα όσον αφορά τις αφίξεις αλλά τις διανυκτερήσεις και συνολικά το τζίρο, να το πούμε έτσι, που πραγματοποιούσε η χώρα σε τούτο το 19-2018, δεν συνδέθηκαν όλα αυτά με τις απολαβές των εργαζομένων. Έγινε το αντίθετο. Αυτές οι ώρες, πέρα από το επταήμερο, είναι συνεχόμενες ή σας δίνεται η ευκαιρία, η δυνατότητα, συγγνώμη, έστω μία ώρα ή δύο ώρες το μεσημέρι να ξεκουραστείτε για να συνεχίσει η βάρδια. Προλαβαίνετε να φάτε? Κοιτάξτε, όπου οι εργαζόμενοι δεν έχουν οργανωθεί στο σωματείο τους και όπου δεν υπάρχει μάλιστα και κλαδικό σωματείο σε μεγάλες περιοχές, κυρίως επαρχίας, ο εργοδότης κάνει ό,τι θέλει. Το λέω κυριολεκτικά. Ό,τι θέλει. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Κρατάει τους εργαζόμενους όσες ώρες θέλει, διακόπτει το διάλειμμα όποτε θέλει, απαγορεύει το διάλειμμα όποτε θέλει, δίνει φαγητό με ό,τι έχει περισσέψει και πάει έτσι η δουλειά. Κύριε Πρόεδρε. Και μάλιστα με συμφωνίες οι οποίες επιβάλλουν τους εργαζόμενους να ζουν σε μέρη και σε σπίτια διαμερίσματα τρόγλες, κυριολεκτικά τρόγλες. Για να μην πούμε άλλα παραδείγματα όπως στη Μύκονο και αλλού, όπου οι εργαζόμενοι μένανε σε καλύβες. Συν την συναδέλφια που κατήγγειλε βέβαια ότι έμενε μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Εμείς λοιπόν είμαστε σταθεράνοιχτοι στο διάλογο με την Ομοσπονδία. Αυτό θα κάνουμε και στο επόμενο διάστημα. Και όπου υπάρχει πρόβλημα, είμαστε εδώ να το δούμε. Έτσι κι αλλιώς οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τα κενά στις θέσεις εργασίας είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Διότι έχουμε 25 με 35 ετών ένα target group νέων ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να δουλέψουν στον τουρισμό, αλλά θέλουν να δουλέψουν στις δεξιότητές τους. Έχουμε χάσει ουσιαστικά. Δεν θέλουν να δουλεύουν σαν σκλάβοι, κύριε Τάσιο. Δεν θέλουν να δουλεύουν σαν σκλάβοι. Και τα 50.000 κενά είναι πλασματικό αριθμό. Όσο μιλάτε, κύριε Στεφανάκη, τόσο είναι με δικαιώνετε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πλασματικό ο αριθμό. Δεν θέλουν πολύ να δουλεύουν σαν σκλάβοι οι εργαζόμενοι, γι' αυτό άλλαξαν κλάδο. Γιατί λέτε σαν σκλάβοι, κύριε Στεφανάκη, ένα λεπτό. Είναι βαρύ χαρακτηρισμό. Αν βάλουμε κάτω τα νούμερα των μαθητών, των σπουδαστών και όσων δουλεύουν με μορφές υποτίθεται πρακτικές. Με καλέσατε να κάνουμε συζήτηση για εργασιακές σχέσεις ή να μιλήσουμε για τον τουρισμό γενικότερα? Εγώ για αυτό παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορώ να είναι αλληλένδετα, κύριε Τάσκο, νομίζω. Παρακαλώ πάρα πολύ. Γι' αυτό καλέσατε και θα πω την αλήθεια.